Γεια σας. Είμαι η Ελένη, είμαι αστροφυσικός και σήμερα θα σας πω μια ιστορία για το σύμπαν και για τη μαύρη τρύπα στο κέντρο του γαλαξία μας. Πριν από 26.000 χρόνια, το φως από ένα αστέρι στο κέντρο του γαλαξία μας άρχισε να ταξιδεύει προς τη Γη. Αυτό το αστέρι πέρασε τόσο κοντά από το κέντρο του, που έδωσε τη δυνατότητα στους επιστήμονες να επαληθεύσουν τον περασμένο Μάιο τη γενική θεωρία της σχετικότητας στο πιο ακραίο περιβάλλον. Αυτό γύρω από μια μαύρη τρύπα. Το bonus. 3 εκλάμψεις τον περασμένο Ιούνιο που επιβεβαίωσαν ότι στο κέντρο του γαλαξία μας κατοικεί μια μαύρη τρύπα. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Τι είναι η γενική θεωρία της σχετικότητας? Το 1915 ο Άλμπερτ Αϊνστάιν εξέδωσε τη γενική θεωρία της σχετικότητας, η οποία έδινε μια περιγραφή της βαρύτητας σαν μια γεωμετρική ιδιότητα του χώρου και του χρόνου. Ήταν η πρώτη φορά που η έννοια του χώρου ενώθηκε με αυτή του χρόνου σε μία. Αυτή του χωροχρόνου. Η γενική θεωρία της σχετικότητας διαφέρει από την κλασική μηχανική και τον νόμο της παγκόσμιας έλξης των Νεύτωνων. Ο νόμος της παγκόσμιας έλξης περιγράφει τι συμβαίνει σε δύο αντικείμενα που έλκονται μεταξύ τους λόγω της μάζας τους και επακολούθως της βαρυτικής έλξης που ασκεί το ένα στο άλλο. Όμως, βάσει της γενικής θεωρίας της σχετικότητας, ένα αντικείμενο που έχει μάζα αλλάζει τις ιδιότητες του χώρου και του χρόνου που το περιβάλλουν. Φανταστείτε μια παρέα παιδιών που κρατάνε ένα κυκλικό πανί τεντωμένο και στο κέντρο του ρίχνουν μια βαριά μπάλα. Η μπάλα κάνει το πανί να βουλιάξει με τον ίδιο τρόπο που κάνει ο ήλιος μας ή μια μαύρη τρύπα, για παράδειγμα, το χωροχρόνο να βουλιάξει ή αλλιώς να καμπυλωθεί. Έτσι κάθε αντικείμενο που έχει μάζα καμπυλώνει το χωροχρόνο. Αν τα παιδιά ρίξουν μια μικρότερη μπάλα πάνω στο πανί, αυτή θα κινηθεί πάνω στην επιφάνεια του πανιού και θα ακολουθήσει την καμπύλη της επιφάνειάς του. Έτσι, όταν η Γη κινείται γύρω από τον ήλιο ή όταν ένα αντικείμενο κινείται γύρω από μια μαύρη τρύπα, ακολουθεί την καμπύλη αυτή του χωροχρόνου που δημιουργεί η μαύρη τρύπα λόγω της μάζας της. Παρόλο που η γενική θεωρία της σχετικότητας έχει επαληθευτεί πολλές φορές μέχρι σήμερα, στο εργαστήριο ή από την ανίχνευση βαρυτικών κυμάτων λόγω της σύγκρουσης μελανών οπών, για παράδειγμα, δεν έχει επαληθευτεί στο πιο ακραίο περιβάλλον, αυτό γύρω από μια μαύρη τρύπα. Ένα περιβάλλον όπου επικρατούν τεράστιες βαρυτικές έλξεις, όπου ο χρόνος μετράει διαφορετικά, όπου η ύλη παγιδεύεται. Και που ακόμα και το ίδιο το φως κάμπτεται και δεν μπορεί να ξεφύγει. Για να επαληθευτεί η γενική θεωρία της σχετικότητας σε ένα ακραίο περιβάλλον όπως αυτό γύρω από μια μαύρη τρύπα, πρέπει να μπορέσουν οι επιστήμονες να παρατηρήσουν πώς επιδρά η μαύρη τρύπα στο περιβάλλον της με μεγάλη ακρίβεια. Χρειάζονται δηλαδή μια μεγάλου μεγέθους μαύρη τρύπα που να βρίσκεται σχετικά κοντά και να την παρατηρήσουν με τα πιο ισχυρά τηλεσκόπια. Άρχισαν λοιπόν να μελετάνε το κέντρο του γαλαξία μας, την πιο κοντινή υπερμεγέθη μαύρη τρύπα. Βάσει παρατηρήσεων και έρευνας ετών, γνωρίζουμε ότι στο κέντρο του γαλαξία μας υπάρχει μια πολύ συμβαγής πηγή, ο τοξότης ή Sagittarius A, που εκπέμπει στο ευρύ φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, από τις ακτίνες Χ μέχρι τα ραδιοκύματα, και που είναι μεταβλητή, δηλαδή αλλάζει φωτεινότητά της με την πάροδο του χρόνου. Αυτή η πηγή πιθανότατα συνδέεται με μια μαύρη τρύπα, η οποία είναι 4 εκατομμύρια φορές πιο μαζική από τον ήλιο μας, το αστέρι του ηλιακού μας συστήματος. Λόγω της μεγάλης μάζας της, έλκει την ύλη που βρίσκεται γύρω της. Αν για παράδειγμα υπάρχουν αστέρια κοντά της, αυτά θα κινούνται σε τροχιές γύρω από τη μαύρη τρύπα, όπως η Γη βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τον ήλιο. Μετά από παρατηρήσεις 26 ετών, ξέρουμε ότι η Sagittarius A περιβάλλεται από ένα πυκνό σμήνος νέων και γυρασμένων αστέρων, των οποίων γνωρίζουμε καλά τις τροχιές. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι έχουμε χαρτογραφήσει την τροχιά του πιο κοντινού αστέρα στον Sagittarius A, του S2, με εξαιρετική ακρίβεια. Μπορούμε να πούμε σε ποιο σημείο στο χώρο βρίσκεται ο S2 την κάθε δεδομένη στιγμή. Τα γκρουπ που έκαναν τις παρατηρήσεις αυτά τα τελευταία 26 χρόνια βρίσκονται σε Ευρώπη και Αμερική και χρησιμοποίησαν τα ISO, New Technology Telescope, το Very Large Telescope καθώς και τα τηλεσκόπια Keck. Το S2 χρειάζεται 16 έτη για να κάνει μια περιφορά γύρω από το κέντρο του γαλαξία μας. Παρομοίως η Γη χρειάζεται ένα έτος για να κάνει μια περιφορά γύρω από τον ήλιο μας. Οι ερευνητές αυτοί ήξεραν ακριβώς πού και πότε να στρέψουν το τηλεσκόπιο πάνω του, για να κάνουν το πείραμά τους, να τεστάρουν τη γενική θεωρία της σχετικότητας. Και περίμεναν 16 χρόνια γι' αυτό. Το επίσης σημαντικό, έπρεπε να επαληθεύσουν ότι το αστέρι αυτό δεν βρίσκεται σε διπλό σύστημα με άλλο αστέρι, που να μοιράζονται το ίδιο βαρυτικό κέντρο και να περιφέρονται το ένα γύρω από το άλλο. Αστέρια τέτοιου τύπου βρίσκονται συνήθως σε διπλό σύστημα, είναι ζευγάρια. Σε τέτοια περίπτωση το πείραμα θα ήταν πολύ πιο δύσκολο,
καθώς θα έπρεπε να λάβουν υπόψη τη σχετική τους κίνηση. Μελέτησαν λοιπόν 10.000 αστρικές τροχές από περίπου 45 αστέρια και επαλήθευσαν ότι δεν έχει σύντροφο. Είναι μόνο αστέρι και γι' αυτό ίσως περνά καλύτερα. Οι πιο πρόσφατες παρατηρήσεις, οι οποίες είχαν και τη μεγαλύτερη ακρίβεια, έγιναν από μια διεθνή ομάδα υπό την καθοδήγηση του Reinhard Genzel από το Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics στον Κάρχιν της Γερμανίας, σε συνεργασία με ερευνητές από πανεπιστήμια και Ινστιτούτα ανά τον κόσμο. Και τα κατάφεραν! Τον περασμένο Μάιο, όταν ο ΙΣΤΟΥ ήταν στην πιο κοντινή απόσταση από τον Sagittarius A, μόλις 100 αστρονομικές μονάδες μακριά, έστρεψαν το πιο ισχυρό υπέρυθρο τηλεσκόπιο πάνω του. Ποιο? Το βαρύτητα φυσικά. Το Gravity είναι ένα αστρονομικό όργανο τελευταίας τεχνολογίας, το οποίο και τοποθέτησαν στο Very Large Telescope στη Χιλή. Και είναι ένα συμβολόμετρο. Συλλέγει τις παρατηρήσεις από τα 4 κατοπτρικά τηλεσκόπια του VLT με καθρέπτες 8,2 μέτρα το καθένα σε ένα σημείο. Πώς γίνεται αυτό? Τα 4 τηλεσκόπια παρατηρούν την ίδια πηγή. Το φως εισέρχεται στο κάθε τηλεσκόπιο και αρχίζει μια διαδρομή, περνώντας από κάτωπτρα και ηλεκτρονικά, με σκοπό και οι 4 ακτίνες φωτός από την παρατήρηση του αντικειμένου να ενωθούν σε μία. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να ζουμάρουν, όπως και με το zoom στο κινητό μας. Σκοπός λοιπόν είναι η παρατήρηση ενός αστρονομικού αντικειμένου με εξαιρετική διακριτική ικανότητα, ώστε να το ξεχωρίσουν από άλλα γειτονικά αντικείμενα. Για παράδειγμα, αν δύο αντικείμενα στον ουρανό βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη του ενός εκατομμυριωστού της μοίρας το ένα από το άλλο, τότε το gravity μπορεί να τα διακρίνει. Αυτή η απόσταση είναι μικροσκοπική. Φανταστείτε, η Σελήνη είναι περίπου μισή μοίρα στον ουρανό και μπορούμε να την παρατηρήσουμε και να διακρίνουμε λεπτομέρειες στην επιφάνειά της, ακόμα και με γυμνό μάτι. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί για το κέντρο του γαλαξία μας. Χρειαζόμαστε το gravity. Το gravity παρατηρεί στο υπέρυθρο της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και συγκεκριμένα αυτό στα 2 μικρόμετρα. Ο λόγος? Η μεγάλη ποσότητα σκόνη στο κέντρο του γαλαξία που δυσκολεύει την παρατήρηση με οπτικά τηλεσκόπια, δημιουργώντας ένα τείχο μεταξύ εμάς και το αντικειμένο που θέλουμε να παρατηρήσουμε. Αντιθέτως, τα τηλεσκόπια που παρατηρούν στο υπέρυθρο είναι τυφλά στη σκόνη. Δεν τη βλέπουν, τη διαπερνούν. Και σαν αποτέλεσμα μπορούμε να δούμε τα αντικείμενα που βρίσκονται πίσω από αυτήν. Έτσι το gravity μπόρεσε να δει με τα διαπεραστικά του μάτια το κέντρο του γαλαξία μας και να ξεχωρίσει το S2 από τον Sagittarius A, όταν το αστέρι ήταν μόλις 3 εκατομμυριωστά της μοίρας, περίπου 20 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τη Μαύρη Τρύπα, στη πιο κοντινή του απόσταση, γνωστή ως Pericenter. Και τι μάθανε? Οι επιστήμονες που κατασκεύασαν τον gravity είχαν ως σκοπό να μελετήσουν ένα φαινόμενο που λέγεται βαρυτική μετατόπιση προς το ερυθρό, ή αλλιώς gravitational redshift. Με απλά λόγια, το φαινόμενο αυτό περιγράφει τι θα συμβεί σε ένα φωτόνιο που κινείται με την ταχύτητα του φωτός, αν προσπαθήσει να ξεφύγει από ένα πολύ μαζικό αντικείμενο. Η ταχύτητά του δεν θα αλλάξει. Η έλξη όμως από το μαζικό αντικείμενο θα επιδράσει επάνω του, με αποτέλεσμα να χάσει ενέργεια προς το περιβάλλον. Αν ισχύει λοιπόν η γενική θεωρία της σχετικότητας στο περιβάλλον γύρω από τη Μαύρη Τρύπα, το φως από το αστέρι που φτάνει σε εμάς θα μετατοπιστεί σε μεγαλύτερα μήκη κύματος, λόγω της Μαύρης Τρύπας. Αυτό ακριβώς και συνέβη. Το μήκος κύματος του αστέρα S2 που παρατήρησαν μετατοπίστηκε προς μεγαλύτερα μήκη κύματος, ακριβώς όπως προβλέπει η γενική θεωρία της σχετικότητας. Η ιστορία όμως δεν τελείωσε εδώ. Μερικές εβδομάδες μετά, η τύχη τους χαμογέλασε. Τον περασμένο Ιούνιο του 2018 παρατήρησαν εκλάμψεις από το κέντρο του γαλαξία μας. Αυτές οι εκλάμψεις είναι παρόμοιες με αυτές στον ήλιο μας. Εκρήξεις δηλαδή, λόγω του ισχυρού του μαγνητικού πεδίου. Συνολικά είδαν 3 εκλάμψεις. Και οι παρατηρήσεις ήταν εξαιρετικές. Το υλικό αυτό που παρατήρησαν κινείται με ταχύτητα 30% της ταχύτητας του φωτός γύρω από τον Sagittarius A. Η περιοχή από την οποία προέρχονται αυτές οι εκλάμψεις βρίσκεται πολύ κοντά στη Μαύρη Τρύπα, πιο κοντά από τον S2, σε μια περιοχή που λέγεται δίσκος προσάφτισης και συγκεκριμένα κοντά στο σημείο δίχως επιστροφή, τον ορίζοντα γεγονότων. Το τελευταίο σημείο γύρω από τη Μαύρη Τρύπα πριν χαθεί ένα αντικείμενο μέσα της. Αλλιώς, αν ένα αντικείμενο ή μια πληροφορία περάσει μέσα από τον ορίζοντα γεγονότων, δεν μπορούμε πια να το δούμε, ούτε η πληροφορία να φτάσει σε εμάς. Έκαναν λοιπόν τους υπολογισμούς τους και έφτασαν στο συμπέρασμα ότι ο Sagittarius A είναι μια μαύρη τρύπα τύπου Schwarzschild Kerr. Περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της και έχει έναν ορίζοντα γεγονότων. Επίσης, η μαύρη τρύπα φαίνεται συμμετρική αν περιστραφεί γύρω από έναν άξονα,
όπως αναβάζω φαίνεται συμμετρικό. Πραγματικά εκπληκτικά αποτελέσματα. Ξέρουμε πλέον ότι ο Sagittarius A είναι πιθανότητα μια μαύρη τρύπα. Ξέρουμε τον τύπο της, τη μάζα της, τη γειτονιά της, επαληθεύσαμε τη γενική θεωρία της σχετικότητας, στο πιο ακραίο περιβάλλον. Τι γίνεται όμως, θα τη δούμε αυτή τη μαύρη τρύπα, μπορούμε να τη βγάλουμε μια φωτογραφία? Επιστήμονες της συνεργασίας Event Horizon Telescope επιδιώκουν να κάνουν ακριβώς αυτό, να βγάλουν μια φωτογραφία της μαύρης τρύπας στο κέντρο του γαλαξία μας. Πώς? Χρησιμοποιώντας τηλεσκόπια από όλο τον κόσμο, ώστε να φτιάξουν την πιο ισχυρή κάμερα. Μια κάμερα στο μέγεθος της Γης. Το δίκτυο αυτό τηλεσκοπίων λέγεται Very Long Baseline Interferometry, VLBI. Αυτό απαιτεί οι παρατηρήσεις να είναι συγχρονισμένες, στο 1 εκατομμυριοστό του δευτερολέπτου, το οποίο και επιτυγχάνεται με το Global Positioning System. Επίσης, οι παρατηρήσεις πρέπει να είναι σταθερές και να μην προηγούνται μία από την άλλη. Αυτό το πετυχαίνουν με ατομικά ρολόγια ή μέιζερ υδρογόνου, τα οποία χάνουν μόνο ένα δευτερόλεπτο κάθε 100 εκατομμύρια χρόνια. Λίγο καλύτερα δηλαδή από το ρολόι του παππού. Μέχρι τώρα έχουμε μόνο φωτογραφίες της μαύρης τρύπας, που προέρχονται από προσομοιώσεις. Ένας λόγος είναι ότι για να επεξεργαστούμε τις παρατηρήσεις χρησιμοποιούμε μοντέλο. Και μπορεί να έχουμε πολλά μοντέλα που ταιριάζουν με τις παρατηρήσεις. Με χρήση πολύπλοκων αλγορίθμων, γίνεται η επιλογή των μοντέλων ώστε να δουν ποια είναι πιο ρεαλιστικά και να φτιάξουν την τελική εικόνα. Δεν είναι καθόλου εύκολο δηλαδή. Το EHT προσπαθεί να παρατηρήσει το σκοτεινό αυτό κέντρο που δείχνει προσομοίωση στα ραδιοκύματα, τη σκιά της μαύρης τρύπας. Το μήκος κύματος που παρατηρεί είναι στα μικροκύματα και συγκεκριμένα στο 1 μιλιμήτερο, το πράσινο στη φωτογραφία. Ο λόγος είναι ότι ο δίσκος προσάυξησης είναι διάφανος αυτό το μήκος κύματος, με αποτέλεσμα οι παρατηρήσεις να μπορούν να τον διαπεράσουν και να δουν τι συμβαίνει κοντά στον ορίζοντα γεγονότων και έτσι να παρατηρήσουν τη σκιά. Αναμένουμε λοιπόν με αγωνία την πρώτη φωτογραφία της μαύρης τρύπας στο κέντρο του γαλαξία μας. Και κάτι μου λέει ότι θα τη δούμε πάρα πολύ σύντομα.